Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και ναι, είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Σιδηρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Σιδηρόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα στην εκπομπή σας. Ήμουν σίγουρη ότι αυτή, το τηλέφωνο θα χτυπούσε, ήμουν σίγουρη, γιατί ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού του, τότε με τις εξελίξεις στην Αρμενία, για τη γενοκτονία των Αρμενίων αυτό. Για των Αρμενίων, την γνωστοποίηση εκείνου του έγκυρου γεγονότος, που δώσαμε μία πληροφορία στον αρμενικό λαό της Ελλάδος, τρεις μέρες πιο μπροστά, και έγινε πάταγος πανεπιστημίως και εκεί. Τι Αθήνες, τι τον Αντάλλο, τηλέφωνα κακό, οι προεδρίες τον Αντάλλο. Πού το ξέρεις εσύ και πού το ξέρεις εσύ. Να λοιπόν, που σήμερα θα μιλήσουμε για μία άλλου είδους υφή. Την υφή που λέγεται «Ψάχνουμε τη γενεοκτονία των ποντίων», να την επικαιρώσουμε με κάποιο επίσημο πρόσωπο και κάποιο να επιβεβαιώσουμε το γεγονός, να δώσει δικαίωση και στη δική μας, στους δικούς μας, ας πούμε, 253.000 ποντίους χριστιανούς ορθόδοξους της περιοχής του Πόντου. Τι να πούμε, ότι τέτοια μέρα δεν πρέπει να μιλήσουμε για διχόνοιες. Δεν πρέπει, επιβάλλεται. Και γιατί όχι να μην μιλήσουμε? Γιατί επιβάλλεται, δεν νομίζω ότι... Σας ερωτώ. Μία απλή ερώτηση. Ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει δύο συνομοσπονδίες ποντιακών συλλόγων Αθηνών Κέντρου και Θεσσαλονίκης. Να, αυτά είναι. Οι παθογένειές μας τώρα αυτά είναι. Ούτε καν μιλούνται μεταξύ τους. Το ξέρετε αυτό? Έχει γίνει πάντως και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία... Ναι, βεβαίως. Ο ένας δεν θέλει να ξέρει τα καλά ή τα κακά γενόμενα του άλλο. Και ρωτάω εγώ, εμείς λοιπόν με ποιον τρόπο και με ποια πίστη θέλουμε να έχουμε την εμφάνιση της ομογένειας, της σκέψης, της ομοψυχίας και των άλλων απέναντι στην παγκόσμια κοινή γνώμη, για να μπορέσει η παγκόσμια κοινή γνώμη να πει ότι ναι ρε, εκτός ως τους Αρμενίους ήταν και οι Πόντιοι, οι οποίοι και αυτοί δικαιούνται μιας γενεοκτονίας στο όνομα και στην μνήμη του λαού που σήμερα εκπροσωπούν οι νεότεροι Πόντιοι. Δεν είναι κρίμα? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, κύριε Σιδηρόπουλο, και νομίζω, ακούστε με λίγο, θα πω κάτι και νομίζω ότι θα το καταλάβετε και εσείς, έχω την αίσθηση και ο ακροατές μας. Επειδή, ας πάρουμε για παράδειγμα τον αγώνα των Αρμενίων, διαχρονικά όλων των γενεών, μέχρι να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη, το οποίο βεβαίως είναι καθοριστικής σημασίας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Θα πω το εξής λοιπόν. Καμιά φορά δεν έχει να κάνει με αυτές τις λεπτομέρειες, τις οποίες θα τις χαρακτηρίσω κι εγώ ίσως παθογένειες. Θα τις χαρακτηρίσω και έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η διχόνοια είναι και ένα ίδιον λίγο του ελληνισμού, καταγεγραμμένη και μέσα στους στίχους του εθνικού μας ύμνου είναι. Το έχει καταγράψει και ο Σολωμός αυτό, μέσα στους στίχους του εθνικού, μέσα καταγεγραμμένο. Αλλά να πω το εξής, καμιά φορά δεν σχετίζεται, ξέρετε, με αυτές τις εξελίξεις η έκβαση ενός αγώνα, ενός τέτοιου τύπου αγώνα, αλλά με το χρόνο και με τις συνθήκες που κάθε φορά διαμορφώνονται, οι οποίες σέρνουν, συμπαρασύρουν τα γεγονότα κατά έναν παράδοξο έτσι τρόπο, ιδιαίτερο τρόπο, μοναδικό, ώστε τελικά να έχεις και το αποτέλεσμα εκείνο το επιθυμητό, όπως συνέβη με την περίπτωση των Αρμενίων. Των Αρμενίων. Ναι. Ας κάνουμε λοιπόν την υπομονή που χρειάζεται να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή, και ο αγώνας θα δικαιωθεί. Κοίταξε να δεις. Επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο μέσα σε αυτά τα γεννόμενα γεγονότα της δικής μας να πούμε φιλετικής παράταξης του πόθου,
και ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και πήραμε μέρος σε πάρα πολλές συναντήσεις για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε τον Μονδιακό λαό. Εγώ τι να πω τώρα αυτή τη στιγμή, να μιλήσω για το έργο του Ηλία του Πετρόπουλου, του καθηγητού, ο οποίος mm-hmm. είναι πρόεδρος της Πανεπιστημίου στο τμήμα παραευξηνίων μελετών και γνώστων του Πανεπιστημίου της Θράκης, την προσπάθεια που έκανε για να, που κάναμε για να αγιοποιήσουμε τους 353.000 αμένους πόντιους Έλληνες της περιοχής εκεί του Πούπη και τα λοιπά, και στην προσπάθειά μας αυτήν πήραμε αρνητική θέση από τον Μητροπολίτη Παύλο της Ράμας. Σοβαροί είμαστε τώρα δηλαδή? Λέει, τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε αυτή τη στιγμή? Επιτρέπεται ο Μητροπολίτης Παύλος, ο οποίος... Αυτό δεν το έχω υπόψη μου, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιου τύπου ενστάσεις στην Εκκλησία. Το προνόμιο. Δεν το γνωρίζω. Στην Παναγία σου Μελά, στην Τραπεζούντα, να ψάλει που λέει ο λόγος. Αλλά θα πω, να πούμε και το εξής όμως τώρα. Του Πατριαρχείου, εκ μέρους του Πατριαρχείου, όλο εκείνο το... να κλαίει όλος ο Ποντιακός Ελληνικός και να πάρουμε άρνηση και να λέμε... Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Κύριε Σιδηρόπουλε, θέλω λίγο να με ακούσετε. Θέλω λίγο να με ακούσετε. Θα ολοκληρώσω. Εντάξει, ωραία. Για να μην αφήνουμε όμως έτσι μερικά ερωτηματικά να πλανώνται, γι' αυτό παρεμβαίνω. Να μην υπάρχουν ερωτηματικά. Να πούμε το εξής. Δεν έχω υπόψη μου την τοποθέτηση του Μητροπολίτη. Δεν την έχω υπόψη μου, αλλά η αγιοποίηση στην Ορθοδοξία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι. Εμείς τον τρόπο αυτό τον ξέρουμε πολύ, για το Θεό και την Παναγία. Τον ξέρουμε. Μ' άρεσε το Ποντιακό. Ήθελαμε να πάρουμε τη συγκατάθεση του Μετροπολίτη ως Ποντίκο και κάποια στιγμή η θέση του ήταν αρνητική. Ενώ εγώ προσωπικά ο ίδιος, εγώ με το γραμματέα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, κανονίσαμε ραντεβού, κάνουμε με τον Πατριάρχη ραντεβού, αφού είχαμε τη σύμφωνη γνώμη τριών ιεραρχών της Ελλάδος Μητροπολιτών, να πάμε εκεί και στον Πατριάρχη, σαν να πούμε ότι εμείς ορίστε και οι τρεις αυτοί, με έγγραφό τους ακόμη, παρακαλούμε για αυτήν την αγιοποίηση την οποία επικαλούμεθα και λέμε και συζητάμε εδώ. Και σταμάτησε το πράγμα μέσα στη μέση. Για το Θεό και την Παναγία, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες οι οποίες τις ζήσαμε κάποια στιγμή και μείνανε μέσα στη μέση, διότι δεν μπορέσαμε να έχουμε ανταπόκριση από επίλεκτα μέρη της κοινωνίας, της θρησκευτικής κοινωνίας, της πίστης μας. Και για αυτό λοιπόν, μήπως αυτά τα οποία λέω για τις ομοσπονδίες της Βορείου Ελλάδος και της Νοτιού Ελλάδος για τους ποντίους είναι ψέματα? Για το Θεό και την Παναγία. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Δεν ξέρουμε τι είμαστε. Δεν ξέρουμε τι συζητάμε. Εγώ απλώς όφιλα να κάνω την διευκρίνηση και την κάνω. Η Εκκλησία είναι συνοδική και η αγιοποίηση γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να θέλουμε να είμαστε στο ίδιο καντάρι της επιτυχίας των Αρμενίων και να λέγουμε και εμείς έχουμε, κύριε, γενεοκτονία. Όχι, είμαστε λάθος. Πρώτα πρέπει να κάνουμε σύγκριση όλων των ψυχικών δυνάμεων που έχει ο Ποντιακός Ελληνισμός και μετά να σας πω εγώ ένα πράγμα άλλο. Ξέρετε ότι η Αμερική σήμερα έχει γύρω στις 788 περίπου χιλιάδες Έλληνες ποντίους. Ξέρετε ότι ο θείος μου, ο Γιούρας, ο Αθανασιάδης, ο οποίος πολέμησε στην Κορέα, ήταν ο πρόεδρος των Ελλήνων ταξιτζίδων της Νέας Υόρκης. Τι να σας πω δηλαδή, τι να σας πω άλλο, δηλαδή δεν ξέρω και δεν μπορούμε να επιτύχουμε εμείς την έννοια του να μας δεχτούν, να πούμε ναι κύριε, οι έχουν πάθει γενεοκτονία. Από τον ίδιο λαό αυτόν, ο οποίος λαός, μην νομίζετε ότι η σημερινή κατάσταση στο Ισραήλ δεν είναι δάκτυλος του κυρίου Ερντογάν.
Κάποιες χώρες πάντως τον δίνουν ανοιχτά, έτσι. Άρχισαν και τον δίνουν τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Βεβαίως είναι δάχτυλο στο Ερντογάν. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα αυτό το πράγμα να το έχουν όλοι υπόψη τους και να ξέρουν ότι το κακό ξεκίνησε από... Επιθυμεί, λέει, να κάνει ΑΟΣ με την Παλαιστίνη, η οποία ακόμη δεν είναι και κράτος. Παράξενο πράγμα. Η ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής, ότι δεν οφείλεται σε αυτόν. Σε αυτόν τον Κέρβερο και πέραν άλλο. Αυτό το... Ξέρετε και κάτι άλλο. Ε? Θα σας φέρω σε λίγο καιρό, σε κανένα μήνα περίπου, να το οργανώσω μια ομιλία μου και θα σας αποδείξω εμπράκτως ότι ο Ερντογάν είναι ένας γενίτσαρος, χριστιανός γενίτσαρος. Έχουν ακουστεί πολλά και για την καταγωγή, αλλά θα σας πω κάτι, θέλω λίγο να... Μια ριζούντας γενίτσαρος. Υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα, τα έχει διαψεύσει. Με όνομα χριστιανικό. Τα έχει διαψεύσει. Υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα, τα έχει διαψεύσει. Αλλά θα σας πω κάτι, θέλω λίγο να μ' ακούσετε, αυτό ίσως σας κάνει να αισιοδοξήσετε για την πορεία, την εξέλιξη δηλαδή, που πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικούς βηματισμούς της αναγνώρισης των γενοκτονιών που υπέστησαν και οι Έλληνες. Έτσι. Και η Πόντι, εννοείται. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, η Παμποντιακή Ομοσπονδία, αύριο διοργανώνει μία εκδήλωση, η οποία, προσέξτε λίγο τον τίτλο της, τον τίτλο της, έχει σημασία. Ναι. Δεν είναι, ξέρετε, αυτές οι καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που μέχρι τώρα είχαμε. Θέλω να προσέξετε λίγο τον τίτλο. Yeah. Βήματα αναγνώρισης λέγεται. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Ομιλητές θα είναι... Ακόμα είμαστε στην προσπάθεια. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να γίνει αρχή, κύριε Σιδηρόπουλε. Πρέπει να γίνει αρχή. Ομιλητές, προσέξτε λίγο. Θα είναι ο Άγγελος ο Συρίγος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Θα είναι ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης. Είναι γερουσιαστής. Ο Ραπτάκης είναι γερουσιαστής από το Rhode Island των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και προσέξτε, είναι και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Ο Αναστασιάδης ο Σάβας, βουλευτής Θεσσαλονίκης, είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για θέματα του ελληνισμού της Διασποράς. Θα είναι επίσης ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής ανθρωπολογίας και μεσογειακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, στο Σεν Λούις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι θα συζητηθεί σε αυτή την εκδήλωση? 8 η ώρα το βράδυ, μέσα από τον ιστότοπο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Είναι διαδικτυακή και θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Δίνει και αυτή τη δυνατότητα η διαδικτυακή μετάδοση. Ακούστε λίγο, Στρατηγική της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων, δηλαδή να αρχίσουμε πια σιγά σιγά να τη χαράσουμε, ο ρόλος των λόμπι του εξωτερικού, η θέση που πρέπει να λάβει το θέμα της γενοκτονίας στο πλαίσιο ανάπτυξης, ακούστε λίγο, της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Δεν το ήξερα. Λοιπόν... Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω και βεβαίως το γεγονός ότι συμμετέχει ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και ένας υφυπουργός του κυβερνώντος κόμματος, όταν η θεματολογία είναι αυτού του τύπου, σημαίνει πολύ απλά ότι θα πρέπει μάλλον να αρχίσουμε να αισιοδοξούμε. Ήχησε δυνατά η καμπάνα από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Σιδηρόπουλε, γι' αυτό το λέω. Οι θεματικές ενότητες είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ως παράπονο εκφράζω τη σκέψη σου και... Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Όχι ότι είμαι αρνητικός στην έννοια της απόκτησης του ονόματος γενεοκτονία, διότι τι να την κάνω εγώ από την ώρα που χαθήκαν αυτοί οι πληθυσμοί. Εγώ είμαι από την Ορντού, η οποία όταν φύγαν οι δικοί μου τότε το 13, πήγανε στο Σοχούμ. Οι κατοικήσανε σε ένα βορεινό ύψωμα στο Σοχούμ, 180 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά, στο χωριό Μανέα. Εγώ είμαι Μανέα, όπως και το παππούς μου, όταν ήρθε στη Λευκόπετρα, είχε μπακάλικο παντοπολείο της εποχής, τότε
του 45-48 της κατοχής να πούμε, και έλεγαν να πάμε στο Μανέλουνο στο Μπακάλ. Μανέλουνο στο Μπακάλ να ψωνίζομαι. Στη Μανέλουνο, δηλαδή στο Μανέα, αλλού το χωριό, από το χωριό της Μανέας, να ψωνίσουν τα προϊόντα τους, τα τρόφιμά τους. Υποψιάζομαι ότι οι μνήμες, οι μαρτυρίες μεταφέρονταν στους νεότερους. Οι μνήμες αυτές που γράφονται στην ψυχή και δεν αλλοιώνονται και δεν ξεχνιέται και δεν βγαίνουν. Όλα αυτά όμως που λέμε και επιδιώκουμε για την έννοια να έχουν απήχηση στον νεαρό Έλληνα, ναι, στον νεαρό Πόντιο, σε αυτούς να μείνουν οι απηχήσεις και τα ακούσματα από τους παλιούς για να μπορεί να γραφτούν στη μνήμη τους. Να ξέρει δηλαδή ο νεαρός ο Πόντιος ότι είναι πάντως τιμημένος, ότι δεν είναι τσιράχαντος. Τσιράχαντος ξέρεις τι θα πει. Δεν είναι σκαντζόγυρος που τον κυνηγούσαν με πλεκέδες. Δηλαδή τσέντα γουτεμένος, δεν είναι διαλυμένος, δεν είναι διωγμένος. Είναι ένδοξος Έλληνα, ο οποίος υπομένει, που λέει ο λόγος, όλη αυτή τη διασπορά έπαθε ο τότε ποντιακός ελληνισμός. Εμείς εμάς τους ποντίους πούμε αυτούς τους ανθρώπους και εμείς τιμούμε με τη σειρά μας όλους αυτούς. Αύριο λοιπόν ένα κεράκι των ποντίων θα είναι μεγάλη τιμή για όλους τους ποντίους. Εκεί μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω τώρα με την ευκαιρία, ακούω τον κύριο Τάκη Σιδηρόπουλο, έδωσα και αυτή την πληροφορία για να κατανοήσουμε λίγο ότι άρχισε να γίνεται μια στροφή, κύριε Σιδηρόπουλε, μάλλον στην τακτική. Να το δούμε πρώτα. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Αν δεν γίνει αυτή η στροφή, δεν θα πρέπει να περιμένουμε θετικά αποτελέσματα. Ακούγοντάς σας όμως έτσι τώρα, και θέλω να το μοιραστώ με τους φίλους και τις φίλες μου, τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής, μου ήρθε στο μυαλό μια μορφή, μια προσωπικότητα, ένας φίλος εδώ στην Ξάνθη που πραγματικά εκπέμπει αυτή την αυθεντικότητα του Έλληνα του Πόντιου. Αναφέρομαι στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαργαριτίου εδώ στην Ξάνθη. Έφτιαξε πάνω στο Μαργαρίτη το λιβάδι των αετών του Πόντου. Έχει βάλει εκεί τα ονόματα όλων από την Πάφρα. Την Ποντιακή, ναι. Έχει βάλει λοιπόν εκεί όλα τα ονόματα των οικογενειών που πρωτοεγκαταστάθηκαν εκεί στην περιοχή. Ένα μνημείο πραγματικά αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους, στους πρώτους εκείνους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αφετηρία της μνήμης μας, γιατί οι μαρτυρίες τους είναι ζωντανές. Και έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ακούγοντας τον Τάκη τον Σιδηρόπουλο, μου ήρθαν ακριβώς στο μυαλό ιστορίες που μου μετέφερε και τις μεταδώσαμε και εδώ μέσα από την εκπομπή, τότε που όλα ήταν σε μια κανονικότητα και μπορούσαμε να έχουμε κόσμο εδώ στο στούντιο. Αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Βάζουμε λιθαράκια για να κρατάμε ζώσα την ιστορία μας, να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι και αυτό, ξέρετε, μια τέτοια πράξη, κύριε Σιδηρόπουλε, είναι μια τέτοια πράξη. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Και αυτοί οι άνθρωποι, ναι, θα πρέπει να σε αυτούς τους ανθρώπους το έργο τους αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Είναι βαθιά αυθεντικό. Βέβαια. Όπως η ιστορία. Αξίωση. Δεν σηκώνει ψεύδι. Κατασκευασμένη ιστορία καταπίπτει. Λοιπόν, ποντιακά προβλήματα. Σε όλους τους ποντίους λοιπόν που μας ακούν και που αύριο για μια ακόμη φορά θα στρέψουν το βλέμμα πίσω σε παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, θα ξαναθυμηθούν τις μαρτυρίες, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να σταθούμε δίπλα. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, αυτό, ένα κεράκι. Παρακαλέσω κάτι. Αν είναι εύκολο θα το κάνουμε και το ξέρετε. Αν είναι δυνατό να γίνει εννοώ.
Εύκολο, δύσκολο, δεν μας πειράζει. Ένα ποντιακό τραγούδι. Μα και αυτό που ζητήσατε το παίξαμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Ακόμη ένα που λέω λόγος. Κυρία Δαλικριάδου, είστε έτοιμοι? Είσαι. Για να σας ακούσουμε, ποιο είναι αυτό? Όχι ακόμα, θα μας πει. Ορτού στα παλικάρε. Θα μας το ξαναπείτε? Τι ορτού στα παλικάρε. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο χρόνο. Ναι, στην τεχνικό μας να το εντοπίσουν και θα το μεταδώσουμε. Ναι. Λέει εκάει και το τσάμπας, λέει εκάει και επέμειναν τα τσιλίδε, έμειναν τα κάρβουνα. Νομίζω είναι γνωστό το τραγούδι αυτό. Α, βέβαια. Ναι, οπότε έχω την, θα το μεταδώσουμε και πολύ σύντομα. Πολύ. Μείνετε συντονισμένος, θα το ακούσετε. Ακούσω. Θα το ακούσω, ευχαριστώ. Θα τον ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Τον Τάκη το Σιδηρόπουλο. Καλημέρα. Για αυτή του την παρέμβαση. Καλημέρα. Θα τον ευχαριστήσουμε τον Τάκη το Σιδηρόπουλο για αυτή του την παρέμβαση. Ήμουν σίγουρη ότι θα χτυπούσε το τηλέφωνο μετά την επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων. Το βρήκα και εκεί. Το περίμενε πώς και πώς να φτάσει αυτή η μέρα για να σταλεί το μήνυμα μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δια του Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, ακριβώς για να καταδείξει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε στρατηγική. Να αλλάξουμε στρατηγική αν θέλουμε κάποια στιγμή, όταν θα το επιτρέψουν και οι συνθήκες. Έτσι. Δεν ήταν εύκολο και για τους Αρμενίους, για εννιές. Έναν αιώνα παλεύουν και αγωνίζονται. Έναν αιώνα και...